Από τη χρονιά που παρουσιάστηκε το MeetUp07, οι πωλήσεις του εκτοξεύτηκαν κάνοντάς το πολύ γρήγορα best-seller μοντέλο σε όλη την Ευρώπη. Όχι άδικα βέβαια, γιατί πρόκειται για ένα δίτροχο το οποίο συνδυάζει διασκέδαση, εμφάνιση και προσιτή τιμή. Η Yamaha μετά από περίπου 4 χρόνια όμως προχωράει σε μια ανανέωση και συγκεκριμένα στα σημεία τα οποία ήθελαν βελτίωση. Το MeetUp07 δεν είναι τόσο διασκεδαστικό σε οδήγηση όσο ο μεγάλος αδερφός MeetUp09, είναι όμως τόσο ώστε να γίνει ακαταμάχητο κυρίως σε νέους αλλά και σε πιο έμπειρους αναβάτες. Όλη η οικογένεια MeetUp είναι βασισμένη πάνω στο The Dark Side of Japan, μια φιλοσοφία της Yamaha που αφορά την εργονομία, την συμπεριφορά αλλά και την αισθητική πλευρά της μοτοσυκλέτας. Οι αλλαγές που έχει το νέο MeetUp07 όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση ξεκινούν από το επανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ, τον κεντρικό προβολέα, ο οποίος προέρχεται από τον μεγάλο αδερφό MeetUp09, το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας το οποίο θυμίζει RO6, τους δύο μπροστινούς αεραγωγούς αλλά και τη σέλα. Μιλώντας για την αλλαγή στη σέλα και τη θέση οδήγησης, αξίζει να πούμε ότι αυτή η αλλαγή στα δύο τμήματα της σέλας, αναβάτη και συνεπιβάτη, όπως και το επανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ, το οποίο έχει τοποθετηθεί κατά 10 χιλιοστά πιο μπροστά, δημιουργούν περισσότερο διαθέσιμο χώρο για οδηγό και συνοδηγό, που σημαίνει ότι έχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο κινητήρας δεν έχει αλλάξει καθόλου, και γιατί να αλλάξει άλλωστε. Ροπάτος από χαμηλά, εύστροφος, χωρίς κραδασμού, σου δίνει ακριβώς αυτό που θες τη στιγμή που το θες. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά είναι cross-plane με ένα στρόφαλο 270 μοιρών. Ξεγελάει με την πρώτη ματιά, μιας και τα 689 κυβικά εκατοστά είναι καλά κρυμμένα, όπως επίσης και τα 74,8 άλογα με τα 6,9 κιλά ροπής. Είναι όμως ένα fun bike με sportive διασκεδαστικό χαρακτήρα που, όπως σας είπα και πριν, θα διασκεδάσουν τόσο οι νέοι όσο και οι έμπειροι αναβάτες. Ο τομέας των αναρτήσεων είναι αυτός που υπέστηκε τις πιο κύριες αλλαγές ώστε να βελτιωθεί ένα μείον που είχε η προηγούμενη γενιά. Ποιο ήταν αυτό? Η μαλακή λειτουργία τους. Επειδή όμως το κοινό που στοχεύει το MeetUp07 είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, η αλλαγή του μπροστινού έγινε συγκρατημένα ώστε να διατηρηθεί και η φιλικότητα του συνόλου. Πίσω ένα μονό αμορτισέρ με προφόρτιση ελατηρίου και απόσβεση επαναφοράς αναλαμβάνει να ισορροπήσει το σύνολο της μοτοσυκλέτας και να πάει την μοτοσυκλέτα ένα βήμα μπροστά σε διασκέδαση. Πολύ καλά σε αίσθηση, τα φρένα του MeetUp07 αποτελούμενα από δύο δίσκους 282 χιλιοστών για μπροστά και από έναν 245 χιλιοστών για πίσω, συνοδευόμενα από ένα επίσης πολύ καλό ABS, το οποίο παρεμβαίνει εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Ηλεκτρονικά συστήματα και πολλά μπλιμπλίκια δεν υπάρχουν και δεν χρειάζονται κιόλας. Δεν χρειάζονται γιατί ο σκοπός της δεν είναι να δυσκολέψει, αλλά να διευκολύνει το κοινό της, εστιάζοντας στο τρίπτυχο φιλικότητα, διασκέδαση και αισθητική. Πάνω του η αίσθηση που παίρνεις ανάλαφρη, οι αλλαγές κατεύθυνσης πανεύκολες και γενικότερα αν έχεις όρεξη, νιάτα και δεν σε δυσκολεύει ο αέρας, μπορείς να φύγεις και πολύ πιο μακριά από το κλεινό νάστι. Κατανάλωση που μετρήσαμε μέσα από ένα 14-λίτρο ρεζερβουάρ κυμάνθηκε μεταξύ 3 και 6 λίτρων, ενώ η τελική που είδαμε στο κοντέρ έφτασε περίπου τα 220 χιλιόμετρα. Βελτιωμένο κατά πολύ λοιπόν το MeetUp07 και έτοιμο να ανταποκριθεί σε όποιο ρόλο και αν το ζητηθεί, έρχεται να συνεχίσει την εμπορικά επιτυχημένη πορεία του προκατόχου του και με μια άκρως ανταγωνιστική τιμή στα 7.100 ευρώ.